Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Περιμένοντας τα ευχάριστα, οδεύουμε προς την τρίτη Κυριακή των νηστιών, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, και αξίζει να θυμηθούμε ότι το θέμα του Σταυρού, που κυριαρχεί στην ημνολογία της Εκκλησίας μας, τοποθετείται σε ένα πλαίσιο όχι πόνου και θλίψης, αλλά σε ένα πλαίσιο χαράς και νίκης. Βρισκόμαστε λοιπόν στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με το Σταυρό να γλυκαίνει την πικρία της νηστείας μας και να μας δίνει δύναμη και να μας ξεκουράζει για τον αγώνα που κάνουμε. Και επειδή από αυτή την εκπομπή, όπως έχετε τόσο καιρό και εσείς διαπιστώσει, μας ενδιαφέρει να σας παρουσιάζουμε μόνο ευχάριστα και αισιόδοξα θέματα, θα πάμε τώρα έναν μικρό περίπατο σε έναν χώρο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σταθμό μας, στο πάρκο του Ροδινιού. Που μπορεί σήμερα να μην είναι τόσο γοητευτική η εικόνα του, αλλά σίγουρα όποιος το περπατήσει θα καταλάβει πως κάποτε υπήρξε ένας επίγειος παράδεισος. Ένα πολύ ωραίο άρθρο που διαβάσαμε στη Ροδιακή της δημοσιογράφου Ροδούλας Λουλουδάκη μας έδωσε αυτή την αφορμή να πάρουμε πολλές πληροφορίες για την ιστορία του πάρκου αυτού και να δούμε πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες. Ο κύριος Σταύρος Γεωργαλίδης, γνωστός στα Δωδεκάνησα, Ρόδιος, ιστορικός και συγγραφέας, μας γράφει λοιπόν και μας ενημερώνει πως το πάρκο του Ροδινιού έχει την ίδια ηλικία με την πόλη της Ρόδου. Είναι λοιπόν 2.400 ετών. Πρώτη φορά συναντάμε το πάρκο το 411 όταν ο Δωρεάς, πείθοντας τους Ροδίους να κτίσουν μια νέα πόλη κράτους, ανέθεσε σε κάποιον πολεοδόμο από την υποδάμια σχολή να εντοπίσει το καλύτερο σημείο που μπορούσε να χτιστεί η νέα αυτή πόλη κράτους. Το σημείο που επιλέχθηκε ήταν το βορειοανατολικό άκρο του νησιού για να είναι κοντά στις πόλεις της Μικράς Ασίας και στις διάφορες άλλες πόλεις της Μεσογείου. Ο πολεοδόμος έφτιαξε ένα ρημοτομικό σχέδιο δημιουργώντας οικοδομικά τετράγωνα στην πόλη. Καθόρισε ζώνες ιδιωτικής κατοίκησης και άλλες για δημόσια χρήση, δημόσια λειτουργία. Επίσης, δημιούργησε το νεκροταφείο όπως συνηθιζόταν την εποχή έξω από την πόλη, στο νότιο άκρο του νησιού, και μάλιστα, επειδή ήταν έξω από την παλιά πόλη, δημιουργήθηκε και ένα φυσικό χώρισμα, θα λέγαμε, το ρέμα του Ροδινιού, το οποίο χώριζε την πόλη από το νεκροταφείο. Η κοιλάδα λοιπόν του Ροδινιού βρισκόταν μέσα στην νεκρόπολη, ήταν ένας χώρος απειρού κάλους με πολυπράσινο και με νερά και αποτελούσε από τότε χώρο αναψυχής. Επειδή ως γνωστόν τότε η Ρόδος ήταν και κέντρο της φιλοσοφίας και της ρητορικής, μαζεύονταν εκεί πάρα πολλοί ρήτορες. Λέγεται ότι ο ρήτορας της Σχήνης το 330 ίδρυσε στη Ρόδο ρητορική σχολή και ο χώρος όπου επέλεξε για το διδασκαλείο του ήταν το Ροδίνι, διότι εκεί μπορούσε και είχε καλύτερη πνευματική λειτουργία. Γνωρίζουμε επίσης ότι και ο μαθητής του Αριστοτέλη, ο Εύδημος, δίδασκε στο Ροδίνι την περιπατική φιλοσοφία. Αργότερα, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αρχίζουν να κτίζονται οι επαύλεις έξω από την πόλη της Ρόδου, δηλαδή κοντά στην περιοχή του Ροδινιού, όπου υπήρχε και ιδιαίτερη βλάστηση. Επίσης, μεταξύ των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη και Μιχαήλ Πετρίδη βρέθηκε μια αρχαία επιγραφή με το όνομα Ρόδινα, που σύμφωνα με τους ειδικούς ανήκε σε μια γυναίκα που κατά πάσα πιθανότητα ήταν και η ιδιοκτήτρια του πάρκου του Ροδινιού. Στην εποχή των υποτών βρέθηκε και ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο, στη βάση του οποίου οι υπότες φρόντισαν και δημιούργησαν ένα νέο υδραγωγείο, το οποίο τροφοδοτούσε την πόλη της Ρόδου και μάλιστα διατηρήθηκε έως την Τουρκοκρατία. Σε επιστολή του Πάπα Ιωάννη του 12ου βλέπουμε ότι ο μεγάλος μαγίστρος της Ρόδου είχε εξοχή κατοικία στο Ροδίνι, όπου υπήρχε και βοτανικός κήπος, και εκεί οι υπότες καλλιεργούσαν διάφορα βότανα που χρησιμοποιούσαν για τις θεραπείες των ασθενειών της εποχής εκείνης. Οι Τούρκοι κατακτητές κατά το 1522 μετονομάζουν το Ροδίνι σε Ζιμπούλη ή Ζιμπουλή, προερχόμενο από την τουρκική λέξη Ζουμπούλη, που σημαίνει την περιοχή η οποία είναι κατάμεστη από Ιάκυνθους, όπως συνέβαινε τότε με την περιοχή του Ροδινιού.
Και βέβαια υπάρχει και η εκδοχή, το ζυμπουλί, να προέρχεται και από την ελληνική λέξη συμβολή, γιατί εκεί υπήρχαν πάρα πολλά νερά. Και να αναφέρουμε βέβαια ότι οι Οθωμανοί έχτισαν εκεί και ένα καφενείο, μία χαβούσα και μία κρίνη. Και το νερό όμως έτρεχε από μία μαρμάρινη πλάκα που κατά πάσα πιθανότητα την είχαν φτιάξει οι υπότες. Να προσθέσουμε εδώ ότι στην περιοχή του Ροδινιού, λόγω της ιδιαίτερης υγρασίας και της ιδιομορφίας του εδάφους, ευδοκιμούσε πολύ το άσπρο ζυμπούλι. Μία φορά λοιπόν το χρόνο, οι γυναίκες μάζευαν από εκεί τα φύλλα και έφτιαχναν τους παραδοσιακούς δολμάδες. Και πάμε στην περίοδο των Ιταλών. Το 1912 λοιπόν, όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν το νησί, μετά από τη νικηφόρο μάχη που έδωσαν στη Ψήνθο, κατεβαίνοντας προς την πόλη της Ρόδου, σταμάτησαν στο Ροδίνι για να πιούν νερά τα άλογά τους και γοητεύτηκαν από το απαράμιλο κάλλος της περιοχής. Οι Ιταλοί στο Ροδίνι φτιάχνουν γεφυράκια, αναστηλώνουν τα χαλασμένα από τη διάβρωση κανάλια, επιδιορθώνουν το καφενείο που υπήρχε εκεί και δημιουργούν νέους χώρους και μάλιστα φτιάχνουν και μία μαρμάρινη κρίνη στην οποία πάνω γράφουν μία επιγραφή και στα ιταλικά και στα ελληνικά. Αναγράφει λοιπόν εκεί πως το ωραίο νερό του Ροδινιού, όποιος το πιει, θα ξαναγυρίσει. Και το καφενείο που υπήρχε εκεί έγινε κέντρο, ήταν βέβαια χαμηλό σε ύψος και υπήρχε εκεί μία πίστα πλωτή πάνω σε μία λίμνη υπό τη σκιά κάποιων πολύ μεγάλων δέντρων. Μία ορχήστρα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο διασκέδαζε τους θαμώνες και ήταν πάρα πολύ γραφική αυτή η εικόνα, βλέποντας και κανείς τους χορευτές οι οποίοι περνούσαν από τα γεφυράκια για να πάνε στην πλωτή πίστα. Έπειτα όμως ήρθαν οι Γερμανοί κατακτητές οι οποίοι προσπάθησαν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία του χώρου και απαλωτρίωσαν ολόκληρες εκτάσεις. Ναι, αυτό έγινε γιατί οι Γερμανοί ήθελαν να υποβαθμίσουν τον χώρο με στόχο να μην γίνονται εκεί συναθρήσεις, επειδή βέβαια όπως είπαμε ήταν ένας αγαπημένος χώρος και μαζευόταν συνεχώς πάρα πολλοί κόσμος. Αργότερα επί Δημαρχίας Πετρίδη, ο οποίος προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό κατάφερε να ξαναδημιουργήσει το πάρκο του Ροδινιού ως πόλο έλξης τόσο των Ροδίων όσο και των επισκεπτών της, δημιούργησε ένα εστιατόριο στο χώρο του πάρκου, το οποίο διαχειριζόταν ένας Ρόδιος, στην είσοδο του οποίου είχαν δημιουργηθεί δύο μεγάλα μαρμάρινα λιοντάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον κήπο του Μαγίστρου. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι εποχές τότε. Θυμόμαστε ίσως κάποιοι από τους παλαιότερους το ζωολογικό κήπο που είχε δημιουργηθεί εκεί, τις δύο καμήλες που υπήρχαν που νομίζω αρκετοί έχουν φωτογραφικηθεί πάνω σε αυτές. Όχι μόνο Ρόδι, αλλά και διάσημη στάρ. Επίσης υπήρχαν τα ελάφια από τη Ρόδο, τα κρικρή από την Κρήτη. Να θυμηθούμε ότι πολλοί διάσημοι είχαν επισκεφθεί αυτό το πάρκο, όπως ήταν και το βασιλικό ζεύγος, ο Παύλος με τη Φρυδερίκη. Όλοι όσοι ερχόντουσαν στη Ρόδο περνούσαν από το Ροδίνι θέλοντας να δουν αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Γενικά είναι το πάρκο των παιδικών μας χρόνων, πάρα πολλές σχολικές εκδρομές γινόντουσαν εκεί και πολλοί έχουν αναμνήσεις από τα ιστοές του, από τα τρεχούμενα νερά, όπου εκεί έπαιζαν πάρα πολλά παιδιά. Να θυμηθούμε και τη γιορτή κρασιού που πραγματοποιούνταν εκεί, καθώς και το ριάκι το οποίο περνούσαν με βαρκούλες και θαλάσσια ποδήλατα. Τότε βαρκάρης ήταν ο Κλαδίτης που φρόντιζε να ταΐζει και τις πάπιες και τα ψαράκια και αργότερα έγινε ο Γιάννης Πανάγος. Και να ευχηθούμε ο χώρος αυτός να ξαναζωντανέψει και οι επόμενες γενιές να μπορέσουν να απολαύσουν την ομορφιά του μοναδικού αυτού πάρκου. Και μια και πλησιάζουμε, όπως είπαμε, στη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και επειδή ο απόϊχος από την ενσωμάτωση είναι ακόμα εδώ, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, παραδοσιακό, ροδίτικο, το Σπερβέρι. Που στη Ρόδο το στολίσασι, που είναι τριγύρω και εντυτό και έχει στη μέση το σταυρό. Σπερβέρι λοιπόν από τη χοροδία Οδείου Αθηνών. Το σπερβέρι, ραβίσα το.
πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Σπερβέρι, που νομίζω το ξέρουμε όλοι, αλλά ίσως αρκετοί δεν γνωρίζουμε τη σημασία του. Το Σπερβέρι λοιπόν είναι το υφαντό το οποίο βλέπουμε να τοποθετείται πάνω από το νηφιάτικο κρεβάτι σαν κουνουπιέρα. Και το τοποθετούμε την ημέρα που στρώνουμε το κρεβάτι του ζευγαριού για να μην ξεχνάμε και την παράδοσή μας. Και να κάνουμε τώρα ένα ταξίδι, να φύγουμε από τη Ρόδο, να πάμε πιο κάτω, να επισκεφθούμε ένα άλλο πολύ όμορφο νησί, την Κάρπαθο και συγκεκριμένα το Διαφάνι, όπου εκεί υπάρχει ένα σχολείο με μια ξεχωριστή ιστορία. Είναι ένα σχολείο όπου, όπως διαβάζουμε και στο άρθρο του Μανώλη Δημέλα στην εφημερίδα Ροδιακή, και μόνο που θα σταθείς στην πόρτα του και θα το κοιτάξεις, μαθαίνεις γράμματα. Το σχολείο αυτό χτίστηκε το 1994 από την Ομαρχία Καρπάθου. Να πούμε όμως ότι ένα σημαντικό ποσό έδωσε και ο Ευεργέτης Μιχαήλ Αυδελής. Οι εξωτερικές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις του διθέσιου αυτού δημοτικού σχολείου έχουν γίνει από τα αδέλφια Αντώνη, Γιάννη και Μανώλη Χατζηβασίλη, υπό την επίβλεψη του πατέρα τους Βασίλη Χατζηβασίλη, πολύ γνωστού και ιδιαίτερου λαϊκού ζωγράφου, η οποία δίνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα στο κτίριο. Ο Βασίλης Χατζηβασίλης ήθελε να διδάσκει ελληνισμό και πίστη και για αυτό το λόγο έκανε μια μοναδική έτσι δημιουργία να ενώσει αυτούς τους δύο πυλώνες, δηλαδή την ορθόδοξη πίστη και την αρχαία ιστορία. Τα σχέδια και οι δημιουργίες αυτές έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αρχιμίδη αλλά και τον Χριστό. Είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης το οποίο χωρίζεται σε 8 ενότητες και αξίζει να τις δούμε μία-μία χωριστά. Η πρώτη ενότητα είναι από ένα αρχαίο ρητό το οποίο αναγράφει «Νους υγιής εν σώματι υγιή». Δηλαδή, ο νους είναι υγιής μέσα σε ένα υγιές σώμα. Η δεύτερη ενότητα παριστάνει τον δρόμο της αρετής και της κακίας και ποιον δρόμο θα διαλέξεις. Η τρίτη ενότητα είναι από τη συνάντηση του Σόλωνα με τον Κρίσο. «Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε». Μη μακαρίζεις δηλαδή κανέναν πριν το τέλος του. Η τέταρτη ενότητα είναι από το κρυφό σχολείο. Η πέμπτη ενότητα είναι από το Χριστό. Η έκτη ενότητα είναι από τον Αρχιμίδη. Μη μου τους κύκλους τάρατε, δηλαδή μην με ταράζεις. Η έβδομη ενότητα είναι από τη συνάντηση του Αλέξανδρου με τον Διογέννη. Μη μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις. Η όγδοη ενότητα από το μύθο του Δέδαλου και του γιού του του Ίκαρου. Γνώμη γερόντων, ασφαλεστέρα νέων. Δηλαδή η γνώμη των ηλικιωμένων είναι πιο σωστή, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτήν των νέων. Πάνω από την κεντρική είσοδο αναγράφεται η φράση «ευζήν», δύο συλλαβές, οι οποίες νομίζω μας μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερο νόημα από πολλά βιβλία. Πραγματικά αποπνέουν πολιτισμό και να θυμηθούμε με αυτό τι έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος. «Στον πατέρα μου οφείλω το ζήν και στο δάσκαλό μου το ευζήν». Και συνεχίζοντας να πούμε επίσης ότι στην είσοδο του συγκεκριμένου σχολείου υπάρχουν δύο ιδρύες. Στη μία γράφει τη λέξη ηθική και στην άλλη τη λέξη επιστήμη. Ο καθένας που περνά το κατώφλι ενός σχολείου για να μάθει γράμματα και αργότερα να σπουδάσει και να γίνει επιστήμονας, ειδικά νομίζω εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζει πώς δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να κατακτήσει κάποιες γνώσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει προς όφελός του και με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον συνάνθρωπό του και να ζήσει ο ίδιος καλύτερα. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος πως όλο αυτό το κάνει με σκοπό να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του και με σκοπό στο διάβα του από τη γη να καταφέρει να κάνει ένα μικρό σπουδαίο έργο πριν η ίδια η γη τον πάρει μέσα της. Να πούμε ότι τις ανάγλυφες παραστάσεις που είδατε τις βρήκαμε από το βιβλίο του Βασίλη Χατζηβασίλη με τίτλο «Προορισμός του ανθρώπου είναι να μοιάσει στο Θεό». Το σχολείο αυτό στο Διαφάνι είναι διθέσιο, έχει και νηπιαγωγείο και σήμερα υπάρχουν δύο δάσκαλοι και ένας νηπιαγωγός καθώς και 9 μαθητές. Πρόσφατα μάλιστα συντηρήθηκε με απόφαση και δαπάνη του Δήμου Καρπάθου από τον Νικόλαο Λεντάκη. Επικρατεί ωστόσο μία μικρή ανησυχία για την
συνέχιση της λειτουργίας αυτού του σχολείου, διότι δυστυχώς οι ρυθμοί με τους οποίους ο κόσμος αποχωρεί από το διαφάνει μας προβληματίζουν. Εμείς βέβαια θα ευχηθούμε όσο το δυνατόν να διατηρηθεί αυτό το υπέροχο σχολείο που μαθαίνει κανείς διαβάζοντας τις εικόνες που υπάρχουν γύρω του. Αλήθεια, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε έναν καλύτερο τρόπο να μάθετε γράμματα? Και αφού συγχαρούμε τον Μανώλη Δημέλα για το υπέροχο αυτό άρθρο που διαβάσαμε στην εφημερίδα Ροδιακή, να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από μια παράσταση με τίτλο «Αλαλούμ» που δόθηκε στο θέατρο της Δώρας Στράτου το 2011 και μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα καρπάθικο χορό. Το κάθε νησί μας έχει την δική του ξεχωριστή μουσική, τους ιδιαίτερους χορούς, τους ιδιαίτερους ανθρώπους του. Και σας έχουμε για σήμερα άλλο ένα ταξίδι, βορειότερα αυτή τη φορά, θα πάμε στην Άρτα. Διότι δεν μας πτωεί η οικονομική κρίση, εμείς πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να ταξιδεύουμε ανέξοδα. Στην Άρτα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, στις 11 Μαρτίου, γιορτάστηκε η πολιούχος της, η Αγία Θεοδώρα, η αρχόντισσα της Άρτας, και νομίζω αξίζει να δούμε τη ζωή της. Η ζωή της, οποίας νομίζω θα χαρακτηριζόταν σαν παραμύθι.
Και βέβαια μόνο παραμυθένια δεν ήταν η ζωή της, η οποία διδάσκει όμως και παραδειγματίζει, ήταν ταραχώδης, ένας πληγωμένος γάμος, αλλά η Θεοδώρα ήταν μια πάρα πολύ μαχητική προσωπικότητα. Τη συναντούμε σε όλους τους ρόλους που δύναται να παίξει μια γυναίκα σε μια κοινωνία. Αποτελούσε και αποτελεί πρότυπο ζωής, αγάπης και υπομονής. Και όλα τα γεγονότα του βίου της τα έχουμε από αξιόπιστες ιστορικές πηγές. Η Οσία Θεοδώρα λοιπόν, η Κομνηνή, η Πετραλήφαινα, διότι καταγόταν από τη γνωστή οικογένεια των Πετραλυφών, είχε πατέρα τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν διοικητής της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Πάμε λοιπόν πάρα πολύ πίσω, στον 12ο αιώνα, εκεί λοιπόν γύρω στα 1210 γεννήθηκε η Οσία Θεοδώρα από γονείς πάρα πολύ ευλαβείς και γι' αυτό ανατράφηκε με παιδεία, όπως λέμε, και νουθεσία κυρίου. Της δίδαξαν την ορθόδοξη πίστη και αυτό σημάδεψε και την μετέπειτα ζωή της. Ο πατέρας της όμως πέθανε γρήγορα και την άφησε στα χέρια του Δούκα της Ηπείρου, Θεοδώρου, ο οποίος τη φρόντισε. Όμως ο Δούκας, πολεμώντας τους Βούλγαρους, ιτήθηκε και τυφλώθηκε. Έτσι αναγκάστηκε να φωνάξει τον ανιψιό του από το Μοριά, τον Άγγελο Μιχαήλ, για να αναλάβει το κράτος του. Όταν ερχόταν λοιπόν ο Μιχαήλ στην Άρτα, εκεί στα Σέρβια της Κοζάνης, γνώρισε την Θεοδώρα, εντυπωσιάστηκε από την ευγένεια της ψυχής της, αλλά και από την φυσική της όμορφιά και αποφάσισε να την παντρευτεί. Οι γάμοι έγιναν εκεί με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατόπιν με μια πολύ μεγάλη πομπή κατέφτασαν στο δεσποτάτο της Άρτας. Μια καινούρια λοιπόν ζωή ξεκίνησε για το ζευγάρι στην Άρτα. Ο Μεν Μιχαήλ, φιλόδοξος, πνεύμα ανήσυχο, δυναμικός, ξεκίνησε να προετοιμάζει την επέκταση του κράτους του και από την άλλη πλευρά η Θεοδώρα, η οποία ανακηρύχθηκε κυρία του δεσποτάτου της Ηπείρου. Ο ρόλος της ήταν πάρα πολύ σημαντικός, ήταν αφοσιωμένη στον άντρα της. Να θυμηθούμε ότι εκείνη την εποχή ήταν μετά από το 1204 που είχε γίνει η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Ο στόχος τους ήταν να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη αλλά και την ελληνικότητα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η Θεοδώρα ήταν πάρα πολύ ταπεινή και πάρα πολλές φορές έβγαζε την βασιλική, την αρχοντική της φορεσιά και έβγαινε στους δρόμους όπου πήγαινε να συναντήσει φτωχές οικογένειες, να τις ελεήσει και αρρώστους για να τους βοηθήσει να θεραπευτούν. Αξίζει όμως να δούμε τι ακριβώς γράφει ο βιογράφος της, ο μοναχός Ιώβ. Στη μεγάλη και ένδοξη αυτή θέση δεν παρασύρθηκε από τη δόξα αυτή, ούτε από τα νιάτα της, ούτε έτεινε προς την καλοπέραση. Αλλά περισσότερο πλησίασε το Θεό και αγωνιζόταν με τη βοήθειά του να ζει ταπεινά, με πραότητα και ελεημοσύνη. Κατά τη διάρκεια όμως του έγκαμου βίου της συνέβη ένα γεγονός κατά το οποίο ο Μιχαήλ παρασύρθηκε από μια άλλη αρχόντισσα, γοητεύθηκε από την όμορφιά της. Η Θεοδώρα όμως δεν απελπίστηκε, δεν άφησε, όπως αναγράφει ο βιογράφος της, την αγαθή της πολιτεία, δεν ήρθε σε κανέναν άλλο πειρασμό, ούτε σαλεύθη ο λογισμός της, αλλά άφησε την ελπίδα της στο Θεό και δεν απελπίστηκε και όταν ακόμα εκδιώθηκε έγκυος από τον σύζυγό της και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Άρτα. 5 χρόνια μαζί με το γιο της λοιπόν η Θεοδώρα, τον πρωτότοκο της γιο, τον Νικηφόρο, τον οποίο όπως αναφέραμε γέννησε στην εξορία, ταλαιπωρήθηκε πραγματικά περνώντας βουνά και λαγκάδια, ζώντας μέσα σε καύσονες και κρύο, προκειμένου να προστατευτεί από τη μανία του συζύγου της. Μία μέρα λοιπόν την πλησίασε ένας ιερέας και προσπάθησε να την γνωρίσει. Εκείνη τη στιγμή λέγεται πως η ίδια μάζευε λάχανα για να φάει και να διαβιώσει μαζί με το γιο της. Επέμενε πολύ ο ιερέας να μάθει ποιος είναι προκειμένου να την διαφυλάξει. Η ίδια προσπαθούσε να σιωπήσει, θέλοντας να μην δώσει στόχο να κατακρίνουν τον σύζυγό της που ήταν τόσο γνωστός. Δεν εξέφρασε λοιπόν παρόλη την ταλαιπωρία της ποτέ ούτε μία κακιά κουβέντα για κάποιον συνάνθρωπό της, ούτε καν για τον σύζυγό της που της είχε φερθεί έτσι. Είναι πράγματι μεγαλειώδης αυτή η στάση της. Η σελίδα όμως στη ζωή της θα άλλαζε οριστικά.
Στην Άρτα είχαν αρχίσει οι ευγενείς να αγανακτούν με την έκλητη ζωή που έκανε ο Μιχαήλ. Απομάκρυναν λοιπόν την αρχόντισσα με την οποία είχε συνάψει σχέσεις ο Μιχαήλ, ο οποίος εν τω μεταξύ ήρθε σε μετανοία, θυμήθηκε τις αρετές της συζύγου του και την επανέφερε με μεγάλη λαμπρότητα πίσω στην Άρτα. Μια νέα λοιπόν ζωή ξεκίνησε πάλι για το ζευγάρι αυτό, μια ζωή γεμάτη μεταμέλεια και στόχο την αγιότητά τους από κοινού, και ήταν μια περίοδος στην οποία έζησε ιδιαίτερη πνευματική ανάπτυξη και θρησκευτική, θα λέγαμε, ανάπτυξη η περιοχή της Άρτας, διότι δημιουργήθηκαν πολλά μοναστήρια και ναοί οι οποίοι αφιερώθηκαν στο λαό τους. Πολλά φιλανθρωπικά έργα έγιναν εκείνο το διάστημα. Και ως συνέπεια αυτής της ομορφιάς στην οικογένειά τους και αυτής της αγάπης και της ομόνοιας που είχε επανέλθει, ήρθαν και άλλα 4 παιδιά. Μετά από 40 χρόνια έγκαμου βίου, ο Μιχαήλ άφησε αυτόν τον κόσμο και η Θεοδώρα τότε πραγματοποίησε και ένα όνειρο που είχε να γίνει μοναχή. Έγινε μοναχή στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου εκεί αφοσιώθηκε στο Θεό που τόσο αγαπούσε. Για αυτό το διάστημα της ζωής της, ο βιογράφος της μοναχός Ιώβ πάλι μας αναφέρει μια πολύ χαρακτηριστική φράση, κατά την οποία μας λέει πως προσπαθούσε περισσότερο να αποκτήσει αρετές με νηστείες, προσευχές και ψαλμούς. Ελεούσε τα ορφανά, τις χείρες και τους πτωχούς, προσφέροντάς τους παρηγοριά. Όταν ήρθε η ώρα να αφήσει και εκείνη τον κόσμο αυτό, κάλεσε τις μοναχές, τους έδωσε τις τελευταίες συμβουλές, έκανε το σημείο του Σταυρού και κοιμήθηκε ειρηνικά. Τα λείψανά της βρίσκονται σήμερα στον ναό που είναι αφιερωμένος στο όνομά της, στην Άρτα. Πολλά τα θαύματα της Αγίας από τότε μέχρι σήμερα, πραγματικά η δόξα της μεγάλη και στη γη και στον ουρανό, θα λέγαμε. Και να πούμε επίσης ότι επειδή αμφισβητήθηκε ότι τα λείψανα που υπάρχουν στον ναό ανήκαν όντως στην Αγία Θεοδώρα, γιατί εκείνη την εποχή πάρα πολλά ιερά λείψανα εκλάποντο από τους Φράγκους, το 1879 ανοίχθηκε ο τάφος της και πιστοποιήθηκε ότι ήταν αυτά τα λείψανα της Αγίας Θεοδώρας, τα οποία μάλιστα μυροβολούσαν. Η λαμπρότερη ημέρα της πόλης της Άρτας είναι η 11η Μαρτίου, κατά την οποία εορτάζουν την Αγία Θεοδώρα. Επίσης, την Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων, κατά παράδοση, εορτάζουν την ανακομιδή των ιερών της Λειψάνων και πλήθος κόσμου, τόσο από την Άρτα όσο και από ολόκληρη την Ήπειρο, σειραίει με σκοπό να την προσκυνήσει. Και πάμε να δούμε μερικά πλάνα από το ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα. Ο ναός είναι χτισμένος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σώζεται ο Βυζαντινός πυλώνας. Στη μονή αυτή ασκήτεψε και ενταφιάστηκε η Αγία Θεοδώρα. Τμήματα του Βυζαντινού Τρούλου με το μαρμάρινο πάτωμα και τον ογκώδη τάφο της Αγίας γυρίζουν πίσω τους δείκτες σε λαμπρές εποχές και εποχές βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης. Εσωτερικά οι τοιχογραφίες είναι του 13ου αιώνα και οι νεότερες του 18ου αιώνα. Ο ναός αποτελεί το κέντρο λατρείας και προσκύνησης και φυλάσσονται εκεί τα ιερά λείψανα της Αγίας. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι γνωστό, το «Χαλασιά μου», η «Χαλασά μου» από τη Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουμε ότι είναι ένα ηπειρώτικο, δημοτικό τραγούδι, το οποίο βέβαια το ακούμε σε διασκευή. Ξένα να μην πας, χαλασιά μου. Στα ξένα να μην πας. Φοβάμαι μη σε χάσω και δεν ξαναγυρνάς, χαλασιά μου. Και δεν ξαναγυρνάς. Μακριά μου, χαλασιά μου.
αγκάθια μου, ζωντανή είσαι. Να συνεχίσουμε με τις ανακοινώσεις μας. Ο πατήρ Δανίλ Αεράκης βρίσκεται στην πόλη μας την εβδομάδα αυτή και θα δούμε λίγο το πρόγραμμα των ομιλιών του. Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων κατά τη διάρκεια των τρίτων χαιρετισμών. Το Σάββατο 18 Μαρτίου το πρωί στη λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων και την ίδια μέρα, το απόγευμα, μετά τον Εσπερινό, στον Ιερό Ναό πάλι Αγίας Ειρήνης, θα δοθεί η ομιλία με θέμα «Αυτό το σπίτι θα σωθεί». Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου, το πρωί, στη λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Ρόδου. Και την Κυριακή βράδυ, 19 Μαρτίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, με θέμα «Το γλυκύτερο όνομα». Οι επόμενες δύο ανακοινώσεις μας αφορούν δύο προσκυνηματικές εκδρομές. Πούλμαν θα ξεκινήσει για την ακολουθία της τρίτης τάσης των χαιρετισμών την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 3.30 από τον Άγιο Φραγκίσκο και στις 4 παρατέταρτο από την Ανάληψη με προορισμό τον Ιερό Ναό Αποστόλου Θωμά Μονολίθου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2241026802. Ο Σύλλογος Εθελοντών Εμποδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ καλεί τα μέλη του και τους φίλους του στην ακολουθία της τρίτης τάσης των χαιρετισμών στην Ιερά Μονή Θάρη. Πούλμαν θα ξεκινήσουν στις 3.30 από τον Άγιο Φραγκίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων να δώσουμε το τηλέφωνο 2241-360-112. Και στο σημείο αυτό πέρασε ο χρόνος που είχαμε για τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Γεια σας!